Εμείς πρόσκληση θα στέλνουμε. Στη μέση. Πάρω μία εδώ, μία εκεί και στη μέση το πανεπιστήμιο. Εντάξει, έχω πιο εύκολο. Ξεκάζει στη μέση. Στη μέση. Υλοποιείται ένα πρόγραμμα, ένα κοινό έργο μεταξύ ενός πανεπιστημίου και ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και ενός δήμου. Και δείχνει τα περιθώρια συνεργασίας τα οποία υπάρχουν και τα οποία πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μεταξύ των τοπικών κοινωνιών, μεταξύ αυτών δηλαδή οι οποίοι είναι οι αποδέκτες του έργου, της δουλειάς που γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια. Έτσι λοιπόν είναι ένα έργο που για το πανεπιστήμιο έχει ερευνητικές πτυχές έντονες και για τον Δήμο των Γρεβενών έχει αναπτυξιακές πτυχές έντονες. Είναι λοιπόν ένα σημείο συνάντησης μεταξύ της έρευνας που γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο και της αξιοποίησης της έρευνας, των προϊόντων της έρευνας, το οποίο μπορεί να γίνει από έναν Δήμο ο οποίος προσφέρει τη γη, προσφέρει το ανθρώπινο δυναμικό, προσφέρει τις υποδομές, προκειμένου να υποδεχθεί τα αποτελέσματα της έρευνας και της εκπαίδευσης τα οποία προσφέρει το πανεπιστήμιο. Είναι λοιπόν για μας μια συμβολική στιγμή αυτή, διότι με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε προς τα έξω ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος ενός πανεπιστημίου και ποιος είναι και ο πραγματικός ρόλος της κοινωνίας, η οποία πρέπει να αξιοποιεί τα αποτελέσματα του πανεπιστημίου για το καλό της οικονομίας, για το καλό της κοινωνίας. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συντελεστές αυτού του δύσκολου επιτεύγματος. Δεν ήταν εύκολο να φτάσουμε μέχρι τις κοινές υπογραφές, μέχρι την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Γρεβενών, να ευχαριστήσω θερμά τον Βουλευτή των Γρεβενών, την κυρία Αντιδήμαρχο, τον Σπύρο τον Κάνουρα, ο οποίος εργάστηκε πάρα πολύ για την υπόθεση αυτή, τον δικηγόρο μας, τον νομικό μου σύμβουλο, τον Άκη τον Λάσκαρ, και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά αυτόν που κακά τα ψέματα είναι η ψυχή όλης της υπόθεσης, γιατί είναι ο επιστήμονας ο οποίος θα υλοποιήσει, θα κάνει πράξη δηλαδή, θα ζωντανέψει το κέντρο αυτό, τον καθηγητή της αστροφυσικής, τον Γιάννη τον Σιραδάκη, ο οποίος θα είναι και μέλος βέβαια και του Διοικητικού Συμβουλίου του πάρκου αυτού. Τα Γρεβενά σήμερα μπαίνουν στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει χώρο στα Γρεβενά για έρευνα και πιστεύω θα γίνει ένας πόλος έλξης διεθνών επιστημόνων και φοιτητών αλλά και διαφόρων ερασιτεχνητών αστρολόγων τα Γρεβενά. Και ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τον Πρίτανη τον κύριο Μιλόπουλο που αμέσως είδε θετικά αυτή τη συνεργασία και να συγχαρώ τον Δήμαρχο και τις υπηρεσίες του Δήμου και όλους τους συνεργάτες, τον καθηγητή τον κύριο Σιραδάκη, που όλοι μαζί κατάφεραν να ολοκληρώσουν, να φέρουν σε αυτή τη φάση το έργο. Ελπίζω σύντομα και είναι διασφαλισμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης ότι το έργο θα προχωρήσει και πιστεύω να συνεχίσουμε τον ίδιο δρόμο και στο Παλαιοντολογικό Μουσείο της Μηλιάς, ένας άλλος σημαντικός πόλος έλξης επισκεπτών και ευρύτερα άλλα έργα αναπτυξιακά στην περιοχή. Εγώ θα σας περιμένω στα Γρεβενά, κύριε Πρίτανη. Με πολύ χαρά. Να σας δείξουμε όλα τα ευρήματα και να απολαύσετε και τις ομορφιές του τόπου και τα ωραία φαγητά σε ένα ευχάριστο περιβάλλον. Πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε αυτό να είναι μόνο η αρχή μιας πολύ στενής συνεργασίας. Θα είναι. Να είστε σίγουρος από τη μεριά μου τουλάχιστον θα συμβάλλω σας τα μέγιστα. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Στην προσπάθεια αυτή που ξεκινήσαμε το 2007 ως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση για την κατασκευή του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου του Όλεκα, η πιο κομβική στιγμή είναι η υπογραφή της σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μια στιγμή που για μας σηματοδοτεί την αρχή του τέλους αυτής της προσπάθειας. Θεωρούμε ότι πλέον είμαστε σε τροχιά υλοποίησης αυτού του έργου που πέρασε από πολλά κύματα, είχε πολλά προβλήματα διαδικαστικά, παρότι προχωρήσαμε πολύ γρήγορα. Τώρα με αυτό που ξεκίνησε με το Θανάση τον οικονόμο, τον αστροφυσικό των Γρεβενών που διαπρέπει στην NASA, στην πορεία βρήκε ένα μεγάλο σύμμαχο, του Γιάννη του Σιραδάκη, αυτή η προσπάθεια που ήταν ο συντελεστής για να προχωρήσουμε, την μελετητική ομάδα, τη Δίωψη που μας βοήθησε και φυσικά το αποκορύφωμα ήταν η απόφαση του Πρίτανη που ευχαριστούμε του Γιάννη του Μιλόπουλου να συμμετέχει το Πανεπιστήμιο σε αυτή την προσπάθεια, να μπει ως επιστημονικός συνεργάτης, εταίρος αυτής της προσπάθειας, αυτός που θα καθοδηγήσει, γιατί το Πανεπιστήμιο θα καθοδηγήσει αυτή την προσπάθεια. Για μας είναι ιδιαίτερα τιμητικό. Να ευχαριστήσω τον βουλευτή μας, τον Θανάση του Χαντάβα, για τη συμβολή του
σε αυτή την προσπάθεια και στην επίτευξη της συνεργασίας. Να πω ότι ως Δήμος επενδύουμε πολλά σε αυτή τη συνεργασία, μας τιμάει ιδιαίτερα και το ίδιο πιστεύουμε και θέλουμε να γίνει με το Κέντρο Παλαιοντολογίας, μια δίδυμη ενέργεια που γίνεται στον τομέα ανάπτυξης της περιοχής μας, αλλά ειδικά για το Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο του Όρλιακα θα πω ότι για μας είναι το πλέον αναπτυξιακό έργο σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας. Εύχομαι και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε να προχωράμε τις ενέργειές μας και να δρομολογούμε τα επόμενα βήματα. Πιστεύω ότι στην επίσκεψή σας στα Γραβενά θα είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε και την παραχώρηση, ίσως με έκτακτο συμβούλιο δημοτικό να κάνουμε αυτή την παραχώρηση της έκθεσης που χρειάζεται στο Πανεπιστήμιο, ώστε να προχωρήσουμε τα επόμενα βήματα. Μάλιστα. Πιστεύουμε στο Πανεπιστήμιο, ευελπιστούμε στη συνεργασία την καλή και έμεσα το εργαστηριακό τμήμα του Πανεπιστήμιου που θα είναι στα Γραβενά τιμά την περιοχή μας και η περιοχή μας θα το ανταποδώσει με κάθε τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε καλή συνεργασία πάντα. Υπάρχει μια εξαιρετική εκπαιδευτική μονάδα, τόσο καλή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και για την έρευνά μας. Είμαι σίγουρος ότι θα πάει πολύ μπροστά η έρευνα στην αστρονομία στη χώρα μας, όχι μόνο στο Πανεπιστήμιό μας, με αυτό το τηλεσκόπιο, το οποίο θα εργάζεται επί 365 μέρες το χρόνο, δηλαδή θα είναι ανοιχτό συνεχώς, πράγμα το οποίο το κάνει ιδιαιτέρως ελκυστικό. Έχουν γίνει μετρήσεις αστρονομικού και μετεωρολογικού περιεχομένου εδώ και 2 χρόνια. Η περιοχή είναι καλή, ο ουρανός είναι πάρα πολύ καθαρός και σκοτεινός, έτσι ώστε πραγματικά ελπίζω ότι θα αποτελέσει ένα κέντρο αστρονομίας όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και του εξωτερικού. Ο ουρανός καθαρός και σκοτεινός, σε έναν που δεν ξέρει, ακούγεται περίεργα. Χωρίς φωτογραφία. Το φως είναι αυτό το οποίο. Σκοτεινός. Σκοτεινός ουρανός, ώστε τα αστέρια να λαμπειρίζουν σαν διαμαντάκια σε ένα ευαίνινο πέπλο. Πρέπει να βγάλουμε το χάρτη με το δελτίο. Καθαρός, ότι δεν έχει διαταραχή η ατμόσφαιρα, να διαταράσει τα είδωλα και να τα κάνει πιο μεγάλα. Γιατί το φως από τα αστέρια. Γιατί τρεμοσβήνουν τα αστέρια μας εξαιτίας της διαταραχής της ατμόσφαιράς. Όταν κοιτάζουμε τα αστέρια, τρεμοσβήνουν. Και αυτό αναγκάζει τα είδωλά τους να γίνονται μεγάλα, φαδιά. Ένα δευτερόλεπτο της μοίρας. Πιο σκοτεινή περιοχή της Ευρώπης. Πολύ σκοτεινή, βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πλήτη να είστε καλά, γιατί πραγματικά η συμβολή σε αυτό είναι πάρα πολύ. Για μια ακόμη φορά η συμβολή σου είναι σημαντική στο Πανεπιστήμιο, η άλλη ξέρει ποια είναι του μηχανισμού. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Χαντάβα. Να είστε καλά. Θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς θέλουμε τώρα γρήγορα να το φτιάξουμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις τελευταίες ενέργειές σας. Ο Δήμος παλεύει πάρα πολύ καιρό. Αυτά ήταν πραγματικά αυτό που κάνετε τώρα τελευταία ήταν καταπληκτικό.